Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, πατέρες και δάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αφήσανε στις στεφανοθέντες, πίστε πρεσβείαν του ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Και πάλι αγαπητοί εδώ στην αίθουσα, δόξα να έχει ο Θεός που μας δίνει τη χαρά να ανταμωθούμε εδώ στην αίθουσα των κηρυγμάτων. Αισθάνομαι χαρά που αντικρίζω τα προσφυλή σας πρόσωπα. Έρχομαι από τα ψηλά βουνά, έρχομαι από την Μακεδονία, έρχομαι από τη χώρα αυτή που διέτρεξε ο Απόστολος Παύλος και ένας μιμητής του άξιος, μιμητής του ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Χώρα ευλογημένη, χώρα μαρτυρική, χώρα που έχει όμως ανάγκη από καλλιέργεια. Παπάς από εδώ, από την Αθήνα, δεν ξεκινάει για τη Μακεδονία. Όλοι εδώ μέσα στην Αθήνα βρίσκονται. Δύσκολα, πολύ δύσκολα να πάει κανείς στα Άγια αυτά μέρη που έχουν ανάγκη καλλιέργεια. Έχουν ανάγκη, γιατί τόσα χρόνια ήταν το έδαφος αυτό, το πνευματικό έδαφος ακαλλιέργητο. Γι' αυτό χρειάζεται βοήθεια, πνευματική βοήθεια. Γι' αυτό θα έπρεπε να γράψω απ' έξω εδώ στην αίθουσα μια πινακίδα. Ζητούνται εργάτε, πνευματικοί εργάτε. Ζητούνται Ιεραπόστολοι. Πού Ιεραπόστολοι, πώς ξεκινάει? Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να εκβάλει εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού. Από εκεί λοιπόν τώρα έρχομαι. Ένα μήνα, 6 Φεβρουαρίου εδώ νομίζω στην αίθουσα, είχαμε ένα θέμα. Το θέμα μας ήταν ένας Άγιος, ο Ιερός Φώτιος. Ύστερα από ένα μήνα πάλι θέμα θα είναι ένας άλλος Άγιος. Α, θα μου πείτε, τι είναι αυτά, αν κάποιος εδώ πέρα ήρθε με ενδιαφέροντα καθαρό συνωνικά και εθνικά και πατροντικά, δεν ξέρω πως, εάν είσαι εδώ πέρα τέτοιος, άμα ακούς, όχ, τον βλέπω έτοιμο, είναι έτοιμος να φύγει, μπα κάθισε, μη φύγεις. Μα εγώ εδώ πέρα ήθελα να ακούσω κανένα καυτό θέμα. Εγώ τα καυτά θέματα ποια είναι, κύριε? Καυτό θέμα, σου λέει, είναι το οικονομικό. Καυτό θέμα είναι τα κοινωνικά θέματα, τα διάφορα θέματα που συγκλονίζουν την πατρίδα μας, τα πολιτικά θέματα. Αυτά τα θέματα είναι η δημοκρατία, το ένα το άλλο. Αυτά σήμερα συγκλονίζουν τον κόσμο. Τι κάθεσαι και ώρα και ασχολείσαι με τους Αγίους, ξεπερασμένα όντα. Εμείς θέλουμε και θέματα να ασχολείται ο άμβονας. Δεν περιφρονώ τα θέματα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα εμπορικά, τα στρατιωτικά, τα βάλτε συντρόδρομο ολόκληρο. Αλλά δεν τα περιφρονώ τα θέματα αυτά. Αλλά τα θέματα αυτά, τα τόσο που θεωρούν τόσο καυτά, και είναι οι άνθρωποι έτοιμοι να διχαστούν και να αιματοκινηθούν και να προκληθεί ένας εμφύλιος παραγμός, τα θέματα αυτά θα μου επιτρέψετε να πω ότι με όλο το θάρρος της παρουσίας μου είναι θέματα δευτερεύοντα. Δευτερεύοντα θέματα, αστειεύεσαι πάτερ, αυτά είναι πρωτεύοντα θέματα. Εσύ τα κάνεις δευτερεύοντα τα θέματα αυτά? Τα κάνω δευτερεύοντα, γιατί παραπάνω από τα θέματα αυτά είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει κουβάρι ο κόσμος, κουβάρι. Πώς θα τον ξεμπλέξουμε, πώς θα τον ξεπλέξουμε ένα κουβάρι? Όπως ένα κουβάρι που πέφτει στα παιδιά, το πλέκουν και επαντίστερα είναι δύσκολο να το ξεμπλέξεις. Αλλά μέσα στο κουβάρι αυτό που είναι τόσο μπλεγμένο υπάρχει μια χρυσή κλωστή. Άμα την τραβήξουμε τη χρωστή, κλωστή, κραπ, θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Όλα τα προβλήματα. Ποιο είναι τη χρυσή κλωστή? Έχουμε ανάγκη όλων των πραγμάτων, αλλά προπαντός έχουμε ανάγκη ενός πράγματος. Χρία ενός πράγματος. Ποιο είναι αυτό το ένα? Το ένα, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τριβάζεις περί πολλά. Ενός δε στη χρία. Ποιο είναι που έχουμε ανάγκη? Έχουμε ανάγκη περισσότερων όλων των πραγμάτων. Έχουμε ανάγκη αγιότητος. Να γίνουμε άγιοι.
άμα γίνουν οι άνθρωποι άγιοι όπως εννοεί η Καινή Διαθήκη, λύσανε όλα τα προβλήματα. Όλα τα προβλήματα λύσανε. Τώρα όσο απομακρυνόμεθα από το άστρο της Αγιώτος, τόσο και τα θέματα περιπλέκονται. Άγιος, Άγιος, το Άγιον είναι περισσότερο ανώτερο παντός άλλου πράγματος. Γι' αυτό και εμείς ομιλούμε περί των Αγίων ως προτύπων αρετής. Ναι, Άγιος, μάλιστα, σημερινή εποχή δεν εκτιμάται το Άγιον. Ποιο εκτιμάται? Εκτιμάται η ύλη, εκτιμάται η επιστήμη. Έχουμε θεοποιήσει την επιστήμη και θα πληρώσουμε ακριβά αυτό το είδωλον, το οποίο θα συντρίψει ο Θεός, και δια να αποδειχθεί ο άνθρωπος πόσο μικρός και ασήμαντος είναι μπροστά στο μεγαλείο της θεότητος. Επιστήμη, σου λέει, θα λύσει τα προβλήματα όλα. Καυχόνται οι άνθρωποι για τα επιτεύγματα της επιστήμης. Και ομολογώ, δεν αρνούμαι κι εγώ ότι στον αιώνα μας, στον 20ο αιώνα, η επιστήμη επέτυχε άθλους σπουδαιότερους από τους άθλους, τους μυθικούς άθλους του Ηρακλέως. Ένας άθλος ποιος είναι? Ένα άθλος σπουδαίος, τον οποίον είδαμε στις ημέρες μας. Χιλιάδες χρόνια περάσανε και όλοι βλέπανε τη νύχτα το φεγγάρι, μα κανένας δεν είπε ότι θα μπορέσουμε να πάμε στο φεγγάρι. Μόνο από τη διάνοια ενός Γάλλου μυστηρογράφου του Ιούλιου Βέρνς επέρασε η ιδέα αυτή, ότι μπορεί κανείς να φτάσει στο φεγγάρι, αλλά ως φαντασία, ως πραγματικότης. Και όμως στην εποχή μας το είδαμε, το απελαύσαμε το θέαμα, αυτό το μαγικό θέαμα, ότι ο άνθρωπος έφτασε στο φεγγάρι. Ήταν μια ημέρα νίκης της επιστήμης, τριάμβου, άθλος μεγάλος, εκ των μεγαλύτερων άθλων της επιστήμης. Έφτασε το φεγγάρι ο άνθρωπος κλπ. Ποιο ήταν το εμπόδιο που τόσα χρόνια δεν μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος στο φεγγάρι? Ποιο ήταν? Λένε οι επιστήμονες ότι δεν μπορούσε να πάμε στο φεγγάρι, διότι, γιατί, ήταν ανάγκη ένα εμπόδιο. Το εμπόδιο ποιο ήταν? Οι έλξεις, ποια έλξεις? Μυστήρια πράγματα. Εγώ απορώ πως υπάρχουν άπιστοι. Εγώ απορώ πως υπάρχουν άπιστοι. Άκουσε τι λένε επιστήμονες, είναι σωστό και αληθινό, ότι αυτή η γη τι είναι? Τη γη έχει την έλξη, τραβάει η γη. Ένας μαγνήτης είναι η γη, τραβάει. Αν αυτή την ώρα λείψει η έλξη της γης, μυστηριώδο πράγμα, δεν το βλέπουμε, αλλά είναι πραγματικός. Εάν λείψει η έλξη της γης, τι θα πάθαμε? Θα πεταχτούμε στον αέρα. Στον αέρα, πουλιά θα γίνουμε. Πουλιά. Πάνω όλα σπίτια, χωράφια, μπέλια, κτήματα, πολυκατοικητικά, πάντα θα φύγουν. Τα τραβάει όλα η μάνα. Η μάνα η γη θα τραβάει έτσι. Έτσι, με κλωστές, με χίλιες κλωστές θα τραβάει αυτά και δεν μπορεί. Αυτή λοιπόν η έλξη που τραβάει όλα τα πράγματα, τα κάνει εχμάλωτα, και τα λέτε εδώ κοντά στη μάνα μου θα μείνετε, όπως η μάνα τραβάει τα παιδάκια και τα έχει κοντά της, έτσι και η γη τραβάει όλα τα πράγματα, ζώα, ανθρώπους, πολυκατοικίες, κτίρια, βουνά, λαγκάδια, ποτάμια, θάλασσες, απέραντες θάλασσες, τις τραβάει κοντά με μια δύναμη, τεράστια δύναμη. Εδώ σου λέει, δεν θα φύγεις. Εδώ στη γη. Λοιπόν, η επιστήμη δεν κατορθώνει. Ενίσχυσε την έξι. Ενίσχυσε την έξι. Από την ώρα που ενίσχυσε την έξι η επιστήμη, κατόρθωσε να φτάσει στο φεγγάρι και θα φτάσει και στον Άρη και στην Αφροδίτη και στα άλλα αστέρια. Ενίσχυσε την έξι. Ένας άθλος είναι αυτός. Θαυμάζετε εσείς, αγαπητοί μου, ότι ο άνθρωπος ενίσχυσε την έξι? Εγώ θαυμάζω κάτι άλλο. Ποιο άλλο? Το να πας στο φεγγάρι, πήγε στο φεγγάρι. Λοιπόν, έγινε καλύτερο. Αν δεν είναι καλύτερο, η χελώνα είτε κάθε κοντά στο ποτάμι, είτε πάει κοντά στη λίμνη, είτε ανεβία πάνω σιγά-σιγά-σιγά. Η χελώνα έχει και αυτή το φεγγάρι της. Την βλέπεις τη χελώνα απάνω σε βουνό, 2.000 μέτρα είναι χελώνα. Ξεκίνησε από κάτω, σιγά-σιγά-σιγά, τσουκ-τσακ-τσουκ-τσουκ, ανέβηκε πάνω. Χελώνα είναι, όπου να πάει η χελώνα, θέλει το καυκαλό της. Το καυκαλό της φέρνει η χελώνα. Και όπως λοιπόν η χελώνα είτε στα χαμηλά είναι, είτε στα μεσαία ύψη, είτε πάνω στον Όλυμπο στην κορυφή ανέβει επάνω να κοιτάξει αυτή από τον μπαλκόνι τι γίνεται στον κόσμο αυτόν, λοιπόν η χελώνα παραμένει, φέρνει μαζί της το καυκαλό της, το οστρακό της. Και ο άνθρωπος και στα φεγγάρια να φύγει δεν αλλάζει, θα μείνει ο ίδιος. Ο ίδιος και θα μολύνει τα φεγγάρια. Και θα βλέπουμε το φεγγάρι, γιατί από ώρα σε ώρα υπάρχει κίνδυνος, όποιος καταλάβει το φεγγάρι. Κατόπι, ενώ μέχρι τώρα το φεγγάρι το βλέπουμε με μια μαγεία για θαυμασμό, θα το τρέμουν εμείς που μας έρθει από πάνω το φεγγάρι κανένα βήμα. Και είναι κανένα δρόμιο. Λοιπόν, έφτασε στο φεγγάρι άνθρωπε και καυχήθησε, ενίσχυσε στην έλξη. Εγώ λοιπόν έχω κάτι άλλο πράγμα. Όπως υπάρχει η έλξη της γης,
Υπάρχει κάποια άλλη έλξη. Θεέ μου, ποια είναι αυτή η έλξη? Είναι η έλξη που εξασκεί επάνω μας σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Πώς λέγεται αυτή η έλξη? Αμαρτία. Μας τραβάει αυτή. Αυτή μας τραβάει προς τα κάτω και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από αυτή την αμαρτία. Και αναστενάζει ένας Απόστολος Παύλος και λέει: ταλέπορος άνθρωπος, ποιος θα με σώσει από το κακό αυτό το μεγάλο? Είμαστε εχμάλωτοι των παθών μας, των ατομάτων μας, όλων των κακιών μας, και οπουδήποτε και αν φτάσουμε θα έφερω μαζί μας αυτό το κάφκαλο, αυτό την τον άνθρωπο. Κουβαλούμε μαζί μας, όπου να πούμε, κουβαλούμε μαζί μας τον Αδάμ και την Εύα. Κουβαλούμε το εχμάλωτο είμαστε. Λοιπόν, αυτή η έλξη τραβάει. Ποιος την ενίκησε, ποιος την νικάει? Θα νικάει. Ποιος νικάει αυτή την έλξη? Την ήρθε ένας και μόνο την έλξη αυτή της γης και διέσπασε το άτομο και έφτασε μέχρι τα ύψη του ουρανού. Ποιος τη διασπάει αυτή την έλξη? Τη διασπάει ο Άγιος. Ο Άγιος, ο Άγιος, για να μιλήσω με σύγχρονο γλώσσα, είναι ο αστροναύτης. Ο αστροναύτης του πνεύματος είναι, κύριε, μάλιστα. Ο αστροναύτης του πνεύματος είναι. Κόσμε ντουνιά, θαυμάζεις τους αεροπόρους που κλείνεται σε ένα πύραυλο και πάνω στο φεγγάρι. Μεγάλη δουλειά, μεγάλη δουλειά. Και θαυμάζεις εκείνον τον άλλο ο οποίος κατόδωσε να σπάσει, να νικήσει την έλξη της αμαρτίας και να προχωρήσει, να προχωρήσει μέσα βαθιά, πέρα μακρά, εις απέραντα κόσμος μέσα αυτό και λοιπά. Λοιπόν, νικάει ο Κύριος ημώνος ο Χριστός και την νίκη αυτή τη δίνει στους Αγίους. Ο Άγιος ποιος είναι? Αυτός που πιστεύει. Ο Άγιος είναι αυτός που αισθάνεται τα αμαρτήματά. Ο Άγιος είναι αυτός που κλαίει για τα αμαρτήματά του. Ο Άγιος είναι αυτός που παλεμά, που πολεμά συνεχώς, συνεχώς και προσπαθεί να νικήσει, το νικάει τον εαυτόν του. Αυτός ο Άγιος, η πίστης τι είναι? Είναι ο πύραυλος. Ο πύραυλος, όπως μπαίνει μέσα στον πύραυλο ο αστροναύτης και τραβάει προς τα ύψη του ουρανού και το θαυμάζουμε όλοι, έτσι ο πύραυλος, όποιος έχετε πύραυλο, μπείτε στον πύραυλο και αμέσως τότε θα γίνετε αστροναύτη. Ψηλά, ψηλά θα γναντεύετε. Δεν είναι παραμύθια αυτά, είναι γεγονότα. Δεν είναι παραμύθια αυτά, είναι γεγονότα, χριστιανοί μου. Λοιπόν, θέτε έναν αστροναύτη που δεν πήγε στο φεγγάρι. Εδώ, μόνο ακόμα και ταχύτητα φωτός να αποκτήσει ο άνθρωπος. Όχι αυτή την ταχύτητα που έχουμε, που πάμε σαν χελώνες στο φεγγάρι, να αποκτήσει ταχύτητα αστραπής, ταχύτητα φωτός. Χρειάζονται άκου πράγματα. Εκατομμύρια χρόνια φωτός να ταξιδεύουμε, να ταξιδεύουμε, να ταξιδεύουμε. Και ύστερα, τι γίνεται? Η χελώνα πάνω στην κορυφή του Ολύμπου. Πέραν τούτου, πέρα από τον υλικό ουρανό. Ενείται ουρανή, Θεού τη δόξαν. Η λέξη λέει η γραφή, δεν λέει ουρανός. Ενείται ουρανέ, τη Θεού τη δόξαν. Ουρανή. Δεν υπάρχει μόνο, είναι τρεις ουρανοί. Ένας ουρανός είναι η ατμόσφαιρα. Ο δεύτερος ουρανός είναι τα άστρα. Και πέρα από τον τρίτο, είναι ο τρίτος ουρανός. Που πήγε ποιος? Αστροναύτης, Αμερικάνος, Ρώσος. Πήγε ένας αστροναύτης. Του πνεύματος αστροναύτης, ο Απόστολος Παύλος. Ανοίξτε την εγγραφή σας να δείτε ότι έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού. Τρίτου ουρανού! Και οίκουσα όλα τα ρήματα, όχι εξών ανθρώπων να λύσει. Δεν είναι παραμύθια αυτά, είναι πραγματικότης. Εκεί πάγει μέχρι τρίτου ουρανού ο Απόστολος. Αστροναύτης! Ή το Απόστολος Παύλος. Και αστροναύτης, του πνεύματος αστροναύτης, είναι και ο Άγιος, τον οποίο εορτάζομαι σήμερα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, του οποίου το ερολείψανο φυλάσσει ο Σιερών Θησαυρών, η πόλη της Θεσσαλονίκης, η νύμφη του Θερμαϊκού. Και ύστερα από αυτά τα λίγα τα οποία σας είπα και τα οποία θα είναι αρκετά. Αρκετά εντούτοις θα μου επιτρέψετε να είπω, να κάνω δώσω μια συγγραφή του μεγάλου αυτού πατρός και δάσκαλο της Εκκλησίας Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Παλαμάς δεν έζησε στους πρώτους αιώνας. Δεν είναι εκ των Αγίων των κατακομβών, των Αγίων της σύγχρονος Άγιος, δεν είναι σύγχρονος Άγιος των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Είναι Άγιος που έζησε 100 χρόνια προτού να γίνει η μεγάλη καταστροφή, η άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Ναι, εκεί στην Κωνσταντινούπολη γεννήθηκε ο Άγιος Γρηγόριος. Η οικογένειά του, κανείς δεν είναι από το βράχο. Όπως σας είπα κι άλλοτε, κανείς δεν είναι από το βράχο. Γεννείται από μάνα και πατέρα, γεννιέται. Και οι γονείς του, το όνομά της του πατέρα του Κωνσταντίνος. Η μάνα του, μια γλυκιά, υπέραχος μάνα, όνομα και πράγμα, Καλονή λεγότανε. Η οικογένεια 7 μέλη, πολυμελής οικογένεια. Πατέρας, μάνα, πέντε παιδιά ήτανε, τρία αρσενικά, δύο θηλυκά, όλη η οικογένεια. Ο πατέρας ήτανε συγκλητικός, σύμβουλος του βασιλέως, του Ανδρονίκου του Δευτέρου. Μάλιστα,
Εκείνο που διέκρινε αυτή την οικογένεια ήταν η Ευσέβεια. Συγκλητικός αυτός, μέρα νύχτα στο παλάτι. Εν τούτης όμως, ενώ ζούσε μέσα στο παλάτι, ζούσε μια ζωή καθαρό, θρησκευτική ζωή. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι ο τόπος που αγιάζει, αδέρφια μου. Δεν είναι ο τόπος που αγιάζει. Είναι ο τρόπος που αγιάζει. Μπορεί να πας στα Ιεροσόλυμα και μέσα στα Ιεροσόλυμα και πάνω στον Άγιο Τάφο να αμαρτήσεις, να διαπράξεις αμαρτήματα. Και υπάρχει ένας ιερός πατέρας εκκλησίας, ο Γρηγόριος Σονής, που λέει να μην πατάει κανείς στα Ιεροσόλυμα. Ο Γρηγόριος Σονής το λέει. Γιατί? Να μην πάτε. Θες Ιεροσόλυμα? Άντε στην εκκλησία σου. Γολγοθάς είναι Αγία Τράπεζα, άνθρωπε. Γολγοθάς είναι. Και Ιορδάνης ποταμός στα δάκρυα της μετανοίας, λέγει ο Γρηγόριος Σονήσης. Τι πας κάτω στο Ιεροσόλυμα? Πιένα στο Ιεροσόλυμα και αμαρτάνανε επάνω. Πρώτα προτού ακόμα να γίνει ο μπολσεβικισμός επάνω στη Ρωσία, εκατοντάδες, χιλιάδες Ρώσοι κατεβαίνουν κάτω στο Ιεροσόλυμα και αμαρτάνανε κατά τρόπον απαραδειγμάτιστον. Απαραδειγμάτιστον οι Ρώσοι επάνω στον Άγιο Τον. Το κλείσε. Λοιπόν, τι θες? Δεν λέμε ότι τα προσκυνήματα, να μην παραξηγηθούμε, δεν λέμε ότι τα προσκυνήματα είναι νερά και όγια. Όχι, δεν το λέγω τέτοιο πράγμα. Όχι, προσέξετε, λέγω όταν δεν έχεις διάθεση, όταν δεν υπάρχει διάθεση, δεν σε ωφελεί ούτε τα Ιεροσόλυμα, ούτε η Τίνος, ούτε η Ζάκυνθος, ούτε τα λείψανα των Αγίων, δεν σε ωφελούν τίποτα, δεν σε ωφελεί ούτε το Άγιον Όρος. Και στο Άγιον Όρος να πας δεν είναι ο τόπος, συντελεί και ο τόπος, αλλά εκείνο που συντελεί παραπάνω απ' όλα είναι ο τρόπος. Όχι ο τόπος, μπορείς και μέσα, μπορώ να σας δείξω. Ποια είναι η πιο διαφθαρμένη πόλη του κόσμου? Το Παρίσι είναι. Και μέσα στο Παρίσι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν δύο ασκητικών. Το οποίο δεν ζουν οι ασκητές του Ρώστερ, μάλιστα. Μέσα στο Παρίσι και μέσα στη Νέα Υόρκη και μέσα στο Λονδίνο και μέσα ακόμα στο Κρεμλίνο. Στο Κρεμλίνο που απάνω ήταν ο πατέρας ο Στάλιν, ο άθεος και άπειτος, και κάτω στο υπόγειο η γυναίκα, η κόρη του Ισβελτάνα έκανε προσευχή. Σκομποσκίνη ήταν. Λοιπόν, δεν είναι ο τόπος, ο τρόπος είναι. Και ο τρόπος λοιπόν, ενώ ζούσε μέσα στο διαφθαρμένο Βυζάντιο, στην περίοδο της παρακμής, εν τούτης όμως η οικογένεια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έτσι λεγότανε, ζούσε βίον Άγιο. Μέσα εκεί, μέσα. Ο πατέρας του αρρώστησε. Ήταν 7 χρονών, πρώτο παιδί ήτανε. Και μέσα στο σπίτι ήταν αγωνία. 7 παιδί, χρονό παιδί, ο Γρηγόριος ο πρώτος, τα άλλα θα ήταν μικρότερα, από 2 χρονών μέχρι 7 χρονών. Και η μάνα, λυπηστή ήταν η μάνα, αλλά κλονίστηκε, πέθανε ο άντρας. Άντρα, πού θα αφήσουμε τα παιδιά? Να πει στο βασιλιά να τα προστατεύσει. Και εκείνος τι απήντησε? Κούνησε το χέρι του, ξεκρέμασε την εικόνα της Παναγιάς, γονάτισε και είπε, τι είπε? Παναγιά μου, στα χέρια σου αφήνω τα παιδιά μου, σε σένα αφήνω τα παιδιά μου. Μεγάλος λόγος είναι αυτός. Γονείς που με ακούετε, δεν θα ζήσετε αιώνια στον κόσμο αυτό, θα φύγετε. Τα παιδιά σας, η μεγάλη αγωνία σας, τα παιδιά σας στην Παναγιά, στον Χριστό. Δεν είναι η προστασία ηλικία, δεν είναι η προστασία των αρχόντων, οι θέσεις που ασφαλίζουν τα παιδιά, μακάρια τα παιδιά που οι γονείς των τα εμπιστεύονται στα χέρια του Θεού. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Το πρωί πήγατε. Μια από τις πιο ωραίες ευχές της Θεολειτουργίας ποια είναι? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμα. Ποιος τα σκέφτεται? Και ο παπάς γραμμόφωνο και από κάτω οι Χριστοί. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όπως ένα πολύτιμο πράγμα δεν το κρατάς, αλλά το εμπιστεύεσαι στο Ταμείο των Παρακαταθήκων. Γιατί ξέρεις ότι 100% είναι βέβαιο και ότι θα πάει να το πάρεις. Έτσι λοιπόν τα παιδιά να τα εμπιστευτούμε στα χέρια της Παναγιάς, στα χέρια του Θεού, στα χέρια του Χριστού. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόριος, ο πατέρας του Γρηγορίου, ο Κωνσταντίνος, ο συμβλητικός, προτού να παραδώσει το πνεύμα στον Θεό, απαντώντας στην Αγία, στη γυναίκα του που αγωνιούσε τι θα γίνουν τα παιδιά, απήντησε ότι τα παιδιά τα εμπιστεύομαι στην Παναγιά, τη γλυκιά μάνα του κόσμου. Ορφανά παιδιά, μεγάλο πράγμα η ορφάνια.
Μόνο όποιος δεν έγινε ορφανός, δεν είναι ορφανός, δεν ξέρει τι πίκρα είναι η ορφάνια. Αλλά όσοι είστε ορφανοί και υπάρχουν ορφανοί, άντρες, γυναίκες, μη φοβήστε. Δεν είστε ορφανοί. Πατέρα έχει τον Θεό και μάνα την Γλυκιά, μάνα την Παναγιά. Αυτός, αν υπάρχει ένας κυβερνήτης που επίστευε πραγματικά στο Θεό, στο Θεό, από τον καιρό που γίνηκαμε ένα μικρό βασίλειο στα Βαλκάνια, αν υπάρχει ένας που πραγματικός ήταν χριστιανός, ήταν ο Καποδίστριας που εμείς οι Έλληνες τον σκοτώσαμε όταν πήγαινε την Κυριακή στην εκκλησία. Και ακόμα είναι οι σφαίρες ενσφυλωμένες επάνω στην εκκλησία εκείνη. Τι είχε? Μπροστά του είχε την Παναγιά. Και να πίσω, ο δούλος του Θεού Ιωάννης εμπιστεύεται τον εαυτόν του και την Ελλάδα, την αγαπημένη πατρίδα του, σε σένα, γλυκιά μου μάνα. Και κάθε πρωί φιλούσε την Παναγία. Πού να φτάσει? Λοιπόν, η οικογένεια, στην οικογένεια είμαθα. Στην οικογένεια του Αγίου Γρηγορίου, του Θαυματουργού, του Παλαμά. Ναι, εκεί είμαι. Και 7 χρονών ορφανό το παιδί, αλλά ήταν κάτω από την προστασία της Παναγίας. Έξυπνο ήτο, εφιέστατο ήτο. Το προστάτευσε και τα ανάκτορα τον προστάτευσαν. Το πήραν μέσα, ανετράφηκε. Προχώρησε στα μαθήματα, έγινε 15, 16, 18, 20 χρονών. Στο μοναδικό πανεπιστήμιο του κόσμου. Δεν υπήρχε άλλο πανεπιστήμιο στον κόσμο. Τώρα και τα κατσάβραχα θα αποκτήσω πανεπιστήμιο. Τι μέλη να γίνει, πω. Και μετά, απ' έξω από τα πανεπιστήμια, θυμάστε, εγώ θα πεθάνω, γέρος άνθρωπος είμαι. Μετά από τα πανεπιστήμια, όταν όλοι γίνουν μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές, επιστήμονες κλπ. Μετά απ' έξω από τα πανεπιστήμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια, θα γραφεί μια λέξη: ζητείτε γεωργός και μοσκός. Ζητείτε γεωργός και μοσκός και θα έρθει η Κίνα. Και θα βάλει τάξη στα ελληνικά πράγματα. Διότι θα πει από τον πρόεδρο δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο κλητήρα, τα τσαπιά σας. 3 ώρες τα τσαπιά να δουλεύει τη γη. Όχι διότι είμαι υπέρ του κοινικού, όχι, δεν το λέω αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και ό,τι καλό έχει μια χώρα, το θαυμάζομαι. Τους βλέπεις εκεί τους Κινέζους, μια μπλούζα έχουν, δεν έχουν πολλές μπλούζες, μια μπλούζα. Μια άθη είναι, άπιστη είναι, αλλά εφαρμόζουν το Ευαγγέλιο, μάλιστα. Το εφαρμόζουν. Ανάποδα το εφαρμόζουν, κύριε. 2 εκατομμύρια μες στην Αθήνα. 2 εκατομμύρια. Το μεσημέρι σκέφτες το πιάτο σου εκείνο που τρως. Είναι γεμάτο υδρότα του Γιώργου. Του Γιώργου και του Βοσκού. Τι έκανες, τι δούλεψες, τι έκανες? Α, έτσι. Κορόιδα θα είναι αυτά τα πτωχαδάκια. Πρέπει να γίνει μια επανάσταση. Ριζική επανάσταση. Ριζική μεγάλη. Κατέκταση εις βάθος. Με βάθη τούτο το Ευαγγέλιο. Άθεοι είναι αυτοί, από το Ευαγγέλιο όμως παίρνουν αυτά τα πράγματα. Ή τις ουθέλη εργάζεται, μη δεν πιεστε. Για φανταστείτε, τόσο σκυλολόι που μαζεύτηκε μες στην Αθήνα, σε μεγάλες πόλεις, εάν στρωθούν σε δουλειά και οι γλάστρες θα γεμίσουν από ρόδα και τριαντάφυλλα. Επιστήμονας. Ναι. Αν σπουδάζει επιστήμονας αυτός για τη γνώση, ναι. Δεν σπουδάζει από ερωταγνώσεως και επιστήμης. Σπουδάζει για τούτο και όχι για τίποτα άλλο. Δεν είμαι εναντίον της επιστήμης, αλλά εναντίον της εκμεταλλεύσεως επιστήμης, της πλαστογραφήσεως επιστήμης, της θεοποιήσεως επιστήμης. 7χρονο παιδί ανεδείχθηκε, έγινε 20 χρονών. Όταν έφτασε 20 χρονών, στο μοναδικό πανεπιστήμιο είχαν θέμα. Ποιο θέμα είχαν οι Βυζαντίνοι? Θέμα είχαν ο Αριστοτέλης. Από όλους τους φοιτητές που επραγματεύτηκε καλύτερα το θέμα, που πήρε άριστα, ήταν ο Γρηγόριος. Είπε δε ο σχολάρχης, ο πρίταγης του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, ότι κι αν αυτός ακόμα Αριστοτέλης τον άκουε, θα έλεγε ότι η καλύτερα διατριβή. Ήτανε η διατριβή του Γρηγορίου του Παλαμά. Το μέλλον, το κοσμικό μέλλον, προσεμιδία ευχαρίστως δια των Γρηγόριων. Αν έμενε στο παλάτι, θα γίνονταν συγκλητικός. Αν έμενε στο παλάτι, θα γίνονταν στρατηγός. Αν έμενε στο παλάτι, θα γίνονταν αξιωματούχος, έπαρχος, καθηγητής, ίσως και κυβερνήτης.
έμπαινε μέσα στην υπολική ιστορία. Δεν προτίμησε τα εγκόσμια, προτίμησε τα επουράνια, προτίμησε μεταξύ κοσμικής βασιλείας και επουρανίου βασιλείας, προτίμησε την επουράνιο βασιλεία. Και έτσι μια μέρα είπε δειλά-δειλά στη μάνα μου, στη μάνα του: «Μάνα, δεν μπορώ να μείνω στα Νάκτορα, θα φύγω». «Παιδί μου, πού θα πας?» Ένας διάλογος που υπενθυμίζει το διάλογο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου με την Αγία του Μητέρα την Ανθούσα. Αλλά προς τιμήν πρέπει να πούμε ότι η Καλονή, η μητέρα του Αγίου Γρηγορίου ήταν ανωτέρα από την Ανθούσα. Η Ανθούσα τον εμπόδισε από ένα φίλτρο, δεν τον άφησε να φύγει κοντά του. Ενώ η Καλονή, «Δόξασαι ο Θεός», είπε, «Ω, πως σε βλέπω και χαίρομαι, παιδί μου, να γίνεις, να αφιερώσεις τον εαυτό στο Χριστό. Είναι η ευχή του πατέρα σου. Στο Χριστό και μόνο στο Χριστό. Και θα έρθω και εγώ κοντά σου». Και όλη η οικογένεια, πήγε με τον Γρηγόρη, όλη η οικογένεια, όλη η οικογένεια. Δύο αδερφάδες, τρεις αδελφοί, η μάνα, όλοι στο Θεό. Πού τέτοιο φαινόμενο? Πού τέτοιο φαινόμενο? Τολμάει εδώ παιδάκι να πει ότι θα αφαιρωθεί να γίνει ή μοναχός ιεραπόστολος? Φωτιά! Σεισμός! Καταποντισμός! Τίποτε. Ήταν άλλη εποχή όμως, που δίνεται μεγάλη εκτίμηση στο ρεποστολικό ιδεώδες ή μοναχικό ιδεώδες. Έφυγε. Πού πήγε? Στο Άγιον Όρος. Τι έκανε στο Άγιον? Αυτό το εκλεκτό παιδί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ζήμωνε και σκούσε και έστιζε ξύλα και έπινε και καθάριζε και έκανε σκυρές δουλειές και μοναχός έγινε και σε κοινόβιο έζησε και εκτός κοινόβιο έζησε μέσα σε μια απόκρημνο που υπάρχει μέχρι σήμερα που λέγεται γλώσσα εκεί απάνω που τη δένουν τα κύματα άγρια και μόνον άγρια πουλιά αετή. Μέσα εκεί πέρα ασκήτευσε αυτό το εκλεκτό παιδί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και από εκεί έφυγε. Και πήγε που στη Βέρεια, σε ένα άλλο βουνό. Και είχε μαζί τους πόσους είχε? Άλλους 10. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, στα κελιά τους. Στα κελιά τους. Σάββατο, Κυριακή βγαίναν έξω. Κουβεντιάζανε με τους ανθρώπους. 5 μέρες με το Θεό κουβεντιάζανε συνεχώς. Η προσευχή τους, για ακούς την προσευχή. Την προσευχή του Αγίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ακούστε την προσευχή του. «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον το σκότος μου». «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον το σκότος μου». Κρατήστε το αυτό. Στο τέλος θα σας πω δύο λέξεις για αυτό το πράγμα. Στο τέλος, τελειώνοντας, θα σας πω δύο λέξεις επάνω στο σκότος μου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε το σκότος μου». Αυτός ο επιστήμων, αυτός ο πανδαήμων, αυτός που ήξερε απ' έξω Πλάτων, Αριστοτέλη, φιλοσόφους, να λέει «φώτισον το σκότος μου». Για το σκεφτείτε. Αν θέτε απάντηση, αν είστε κανείς επιστήμων, και λέει: «Για κοίταξε τώρα, φώτισε το σκότος μου». Σκοτάδι που έχει ο άνθρωπος, σκοτάδι. Φώτισε το σκότος μου. Αν θες απάντηση σε επιστημονική γλώσσα, τότε μην διαβάσεις Γρηγορίον Παλαμά. Διάβασε ένα βιβλίο σύγχρονο, το οποίο έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και έκανε μεγάλο κρότο. Διάβασε ο άνθρωπος του Καρέλ. Ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος. Και τότε θα δικαιώσεις κατά πάντα τον Γρηγόριον τον Παλαμάν, που μέσα σε μια σπηλιά της Βερίας έκανε συνεχώς την προσευχή του και έλεγε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον το σκότος μου». Λοιπόν, εκεί, στο Άγιον Όρος, και εκεί στη Βέρεια ασκήτευσε. Έμενε εκεί! Νο! Το λέει ο ίδιος. Έφυγε. Έφυγε. Και πού πήγε? Μέσα στην πάλη της κοινωνίας. Μέσα στο κακό. Πώς το λέει? «Ένα από τα δύο πράγματα πρέπει να κάνω», λέει. «Ή να μείνω και να ησυχάζω και να απολαμβάνω τα θέλγητρα, τα όντως πραγματικώς θέλγητρα που να έχει η μοναχική ζωή, και να ζω το θαβόριον όρος, ή πρέπει να κατεβώ κάτω να πολεμήσω». Προτίμησα το δεύτερο. Γιατί? Είναι φωτιά. Και όταν βλέπεις φωτιά στη γειτονιά σου, δεν κοιμάσαι. Τρέχεις να ρίξεις και εσύ ένα κουβά. Γιατί άμα δεν σβήσει φωτιά στο αυτό, αν μια φωτιά πιάσει εδώ στην πόλη μέσα, τρέχουμε να τη σβήσουμε. Γιατί άμα δεν τη σβήσουμε, την αφήσουμε τη φωτιά, θα κάψει όλη την πόλη. Και έχουν παραδείγματα, από φωτιά κάει και ολόκληρο η πόλη, όπως η Θεσσαλονίκη. Όταν λοιπόν βλέπεις φωτιά
Και στο Άγιορος να σε κατέβα κάτω, να σβήσεις τη φωτιά, να φέρεις το κουβαδάκι σου, να ζήσεις με τη φωτιά. Γιατί άμα δεν ζήσεις με τη φωτιά, θα φύγει η φωτιά από εδώ και θα προχωρήσεις μέχρι το Άγιον Όρος και θα μείνει τίποτα στο Άγιο Όρος. Έτσι λέγει ο Γρηγόριος ο Παλάμας, δεν δικά μου λόγια. Ναι ασκητής, ναι μοναχός, ναι. Αλλά όταν μέσα στην κοινωνία κρονίζεται η κοινωνία και ανάβει φωτιές και Μέγας Αντώνιος να είσαι και ασκητής να είσαι, κατέβα κάτω, να δουλέψουμε μαζί, να βοηθήσουμε μαζί, να φτιάξουμε μια νέα πατρίδα, ένα νέο κράτος, μια νέα κοινωνία. Λιγόστεψαν τα πρόσωπα τα αεροποστολικά, λιγόστεψαν αδέρφια μου, λιγόστεψαν, πολύ ολιγόστεψαν. Και κάπου λέγει ο Χρυσόστομος, τι να κάνω έρημος, αν είναι κανένας καλός που αγαπάει τον Χριστό, τον σκάει και φεύγει και πάει στα μοναστήρια. Πώς εδώ να αγωνιστώ εγώ, τι να κάνω εδώ πέρα μόνος μου. Και το πνεύμα αυτό έχει και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο φιλομόναχος, ο υποστηρικτής των μοναχών. Δεν είμαστε αντίον του μαγικού βίου, αλλά ζητούμε το μαγικό βίο εμπρός φυλακή. Εμπρός φυλακή, μπροστά στον σκληρό αγώνα, τον οποίο δίδει η Ορθοδοξία και η κοινωνία μας. Άφησε λοιπόν, άφησε τη Βέρεια, άφησε τα Κομποσκίνια, άφησε όλα αυτά όλα και κατέβηκε κάτω στη Θεσσαλονίκη, γιατί με Θεσσαλονίκη άνοιξε φωτιά. Ποιος άναψε φωτιά? Ένας αιρετικός. Ποια η φωτιά, μια αίρεσης. Ποιος αιρετικός που έβαλε φωτιά μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία? Ήταν ένας καλόγερος. Ορθόδοξος, όχι. Ο Πάπας τον έστελε για δώρο εδώ στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος Σουνίτης. Ήταν ο πρώτος Σουνίτης. Ο πρώτος Σουνίτης παρουσιάστηκε τότε στα χρόνια του Αγίου Γρηγορίου του Παλατό, όνομά του Βαρλάμ. Εφιέστατος, οξυνούστατος, μελετηρότατος, εργατικότατος, δραστηριότατος, ένας νέος Άριος Εκκλησίας. Και όπως ο Άριος έστησε 100 χρόνια την Εκκλησία του Χριστού, έτσι και ο νέος αυτός Άριος που φαινόταν ένας ασκητής με τον κομποσκήνη του, με τα αυτά του, ασκητής και Άγιος και φιλόσοφος και ισχυρός το νου και τη διάνοια και ικανός να εκφράσει τα λεπτότερα δονοήματα της σκέψεώς του, αυτός εμφανίστηκε. Ποιος τον πολεμήσει, οι ταλέποροι καλόγεροι, άγιοι άνθρωποι, άγιοι, αλλά δεν είχαν τη μόρφωση, δεν είχαν τη μόρφωση. Είναι στιγμές που χρειάζεται μόρφωσης, είναι στιγμές που χρειάζεται δύναμης. Τον Άριο τον πολέμησαν και οι άγιοι, αλλά προπαντός τον πολέμησε, τον νίκησε ο Αθανάσιος που ήταν κατά πάντα συγκεκροτημένος και εξόχως μελετημένος και γνώριζε γραφάς, γνώση των γραφών και πάσης άλλης μορφώσεως. Ποιος τον νικήσει, κρόδευε αυτός ο Βαρλάμ, πήγε στο Αγιώρος και βρήκε κάτι πτωχαδάκια, κάτι καλογύρους, πτωχαδάκια και τους κρόδευε. Τι τους κρόδευε, γιατί αυτοί οι καλόγεροι εκεί στο Άγιον Όρος, οι καλόγεροι, τώρα πάμε στην άλγευρα. Ποιο είναι η άλγευρα, όποιος θέλει η άλγευρα, όπως υπάρχουν άλγευρα στα μαθηματικά δύσκολα μαθήματα, έτσι υπάρχουν και στην πνευματική ζωή δύσκολα μαθήματα, πολλοί τα ξέρουνε. Λοιπόν, αυτή όπως λοιπόν τη θεωρία του Αϊνστάιν την ξέρουν ολίγοι μόνο ελάχιστοι επιστήμονες κλπ. Έτσι και την θεωρία αυτή που θα σου μιλήσω με το λί, ολίγοι την ξέρανε, κάτι καλόγυρο στο Άγιο Όρος. Το μυστικό, πιο μυστικό, το πιο μυστικό είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι? Ο Απόστολος Παύλος, ο γίγας του πνεύματος, ο αστροναύτης του πνεύματος. Ποιο είναι? Είναι η λεγόμενη νυπτική προσευχή. Είναι το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Λοιπόν, εκεί στο Άγιον Όρος υπήρξαν και υπάρχουν οι άνθρωποι της προσευχής, προσεύχονται κάτω από τα άστρα, προσεύχονται με δάκρυα στα μάτια. Εγώ το παραδέχομαι ότι αυτοί οι ασκητές που υπάρχουν στις πυλές σαν αετοί, κρυμμένοι μακριά έξω από τον κόσμο, με μια λαχτάρα στο Θεό, με ένα θείο έρωτα, αυτοί τι λέγουν? Λέγουν ότι αυτοί βλέπανε φως, φως. Φως βλέπανε. Το κελί τους φανάρι γίνονταν τη νύχτα. Κύριε Ιησού Χριστέ, λάμπανε τα φωτά. Λάμπανε έτσι. Φως, φωτόμορφα τέκνα της εκκλησίας αυτή και λοιπά. Α, πήγε αυτός ο Βαρλάμ. Και τους κουράει, κοίταξε τους παλιοκαλογέρους, λέει εκεί πέρα. Βλέπουν το θαβόριο φως. Τους κουράδευε. Το θαβόριο φως. Α, και πάνω από στο θέμα αυτό πιαστήκανε άγρια και ανοίξανε μια φωσφοδρά συζήτηση. Ποιος τον πολέμησε? Το εμπολέμησε ο Γρηγόριος. Αυτόν τον φωνάξανε οι καλόγεροι, ταπεινοί καλόγεροι, όχι εγωιστέ. Σου λέει, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με αυτόν. Τον Ιταλιάνο, τον φιλόσοφο, τον Πάπα,
Μόνο ο Γρηγόριος τον παρακαλέσανε και έδωσε μάτσο. Μάτσο! Αυτό είναι ωραίο μάτσο. Α, είναι αυτά τα μάτσα αυτά. Το μάτσο του πνεύματος. Να βλέπει τώρα ένα Γρηγόριον Μαλαμάν και ένα Βαρλάμ καλόγερο και αλήτε ένα μάτσο. Σε όλη την γνωστόν, όπως τώρα παρακολουθούν τις λεπτομέρειες του μάτς. Προχθές στη Θεσσαλονίκη, άδειασε στη Θεσσαλονίκη. Ρε, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Άδειασε οι δρόμοι. Μου δεν ξέρει, λέει πάτερ, μου λέει, γίνεται εδώ, στο γήπεδο, στο άκρο της πόλεως. Μαζευτήκανε 50.000, 60.000, 70.000, 100.000. Ιραίος. Φωνές, τριγλίες, θηριώδεις φωνές. Και λοιπά, όταν ήσυ, όταν επέτυχε τον γκολ. Τον γκολ, όταν επέτυχε ο μας, ναι, τότε. Τότε λοιπόν εσείς και ολόκληρη Θεσσαλονίκη. Εσείς, ρε ψεύτικος κόσμος δουνιά. Κοινωνία χαμένη και λέει νη. Για μια μπάλα, για μια μπάλα και μια μπάλα. Συγκινήσε, συγκινήσε και γράφουν και δουλείς ολόκληρη κατεβατά. Όχι το μάτς της ύλης, το μάτς του πνεύματος. Και δεν είναι το Βυζάντιο καθυστερημένο, είναι προοδευμένο. Είναι κράτος πνεύματος και όχι ύλης που εθνοσόφη υπεράνω των μεγάλων πραγμάτων και στον μικρόν του λοιπόν. Λοιπόν, τέτοιο ήταν το Βυζάντιο, όχι όπως το παρουσιάζουν. Κόσμε, ας τριμώνεσαι στα γη, στα αγροστό μας. Κόσμε, ας κατεβαίνεις με τα πιστόλια για να αγωνιστείς για τις ιδέες του Μάου, για τις ιδέες του Μάρξ και η λέξη του Λένιν και δεν ξέρω και τίνος άλλο. Κόσμε, ταπεινέ και μικρέ, υψώσου ψηλά, απάνω στα μεγάλα και τα υψηλά, τα πνεύματα, τα πνευματικά και ουράνια πράγματα. Μάρξ, μέσα στη Θεσσαλονίκη, από το ένα μέρος η Δύση και από το άλλο Ανατολή. Είναι περιττό να σας πω ότι ενίτησε ο Γρηγόριος. Σκληρός αγώνας. 20 χρόνια πάλευε συνεχώς τον αγώνα αυτόν. Τι απέδειξε, τι είπε. Δεν μπορώ να σας αναπτύξω όλη την άλγευρα. Ένα μόνο σας λέγω. Είπε στον Καλόγερο. Ο Καλόγερος είπε ότι δεν είναι τέλειος ο άνθρωπος εάν δεν γνωρίσει Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Λέει ο Βαρλάμ, για να γίνεις άνθρωπος τέλειος πρέπει να διαβάσεις τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη. Το απαντάει ο άλλος. Πώς να σου απαντήσω, καλόγερε της Δύσεως, που ήρθες με χρήματα εδώ στην Ελλάδα να μαγαρίσεις την πατρίδα των Βυζάντιων. Πώς να σου μιλήσω, λέει, θα σου μιλήσω με την γλώσσα των Αγγέλων. Όχι με την γλώσσα των Αγγέλων. Θα σου μιλήσω με την γλώσσα του Προκυρίου Μόνος του Χριστού. Άνοιξε το Ευαγγέλιο και δες τι λέει για την τελειότητα το Ευαγγέλιο. Πότε ο άνθρωπος λέει τέλειος, το είπε ο Χριστός. Τάχραντα χείλη του Χριστού μας. Τι είπε. Ή θέλεις τέλειος είσαι, διάβασε Πλάτωνα και Αριστοτέλη και γίνε επιστήμονας και αστρονόμος και φυσικός. No. Κάτι άλλο, αυτό που εφαρμόζουν στην Κίνα. Ας μπρος, κάτω τα χρήματα, κάτω οι περιουσίες, να ζήσουμε σαν αδέρφια. Ω, πόσο ευτυχής, πόσο μεγάλο είναι το Ευαγγέλιο. Πόσο μεγάλο είναι το Ευαγγέλιο. Πω. Ζαλίζομαι. Α, τα λόγια του Χριστού. Να μην τα εφαρμόζουν οι Έλληνες, να τα εφαρμόζουν οι Κινέζοι, ρε παιδιά. Ή θέλεις τέλειος είσαι, πού είσαι τα υπάρχοντά σου, ελάτε να ζήσουμε σαν αδέρφια, φτωχή, αλλά με Χριστό. Βασιλιά στον κόσμο τούτο, του λέει λοιπόν, τον κόστησε στον τοίχο, γκολ. Τι είναι αυτά που του λέει, δεν του είπε στον Βαρλάμ, δεν είναι ο Βαρλάμ, του λέει, δεν είπε ο Χριστός, για να γίνεις τέλειος να βάσεις Πλάτωνα και Αριστοτέλη και φιλοσόφους και μηχανικούς. Πόλησαν τα υπάρχοντάς και δοστοχείς και ακολούθημοι, κι άρων των σταυρών και ακολούθημοι. Η τελειώτης είναι αυταπάρνησης, απόλυτος αυταπάρνησης. Η τελειώτης είναι απόλυτος παινία. Η τελειώτης είναι απόλυτος αγάπη. Αυτά του είπε. Όσον αφορά προς το φως που βλέπουν το άχτιστο φως, τώρα αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δεν μπορώ την ώρα αυτή να σας τον αναπτύξω. Λέγει. Ό,τι ακούς τώρα λίγο τώρα λίγη αλγεβρά, τώρα λίγη αύριο. Προσέξτε να με καταλάβετε, απλά θα σας τα πω, να τα καταλάβετε. Ποιος μπορεί να πλησιάσει τον ήλιο, παντού μπορεί να πάει ο αστροναύτης, μόνο στον ήλιο δεν μπορεί να πάει. Γιατί, μόλις πλησιάσει προς τι, θερμόμετρο, πόσο, 40, 45, 6.000 βαθμούς, ατμός. Απρόσιτος ο ήλιος. Ο ήλιος είναι απρόσιτος. Όπως λοιπόν ο ήλιος είναι απρόσιτος, το μεγαλείο του ηλίου, το ανέκπροστο μεγαλείο του ηλίου, έτσι και ο Θεός είναι απρόσιτος. Και όπως δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον ήλιο, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον Θεό.
Και πού να κοιτάξουμε τον ήλιο? Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον Θεό. Απρόσιτος, λέει ο Γρηγόριος. Δεν μπορούμε. Κι όμως ο Θεός ο απρόσιτος. Για φανταστείτε να δείτε μια μέρα αυτήν την ιδέα, το σωστό μου, την οποία παραδέχεται και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Να δείτε μια μέρα τον ήλιο να χαμηλώνει, να χαμηλώνει, να χαμηλώνει, να χαμηλώνει, να χαμηλώνει, να χαμηλώνει και ξαφνικά να αγγίζει τη γη. Κάρβουνο θα γίνει η γη. Την έχει, τον έχει ζυγίσει. Αν και λέγει κάπου, δεν είναι καιρό να σα πω, ότι μια μέρα ο ήλιος θα χάσει τη θέση του. Θα χάσει τα ζύγια του. Ταξίδευα μια μέρα με ένα αυτοκίνητο. Μου λέει: σταμάτα, πάτερ μου. Το αυτοκίνητο έχει χάσει τα ζύγια του. Θα πάμε στο βαράθρο. Θα χάσει τα ζύγια τη. Η δημιουργία, προφητεύω. Θα χάσει τα ζύγια τη. Και τα χάσει τα ζύγια τη. Γιατί κάποιο τα ζυγίζει. Ο ποιόν τη γη τρέμει από το ωραίο. Θα χάσει τα ζύγια τη. Θα χάσει τα ζύγια τη. Και μα χάσει τα ζύγια τη που τα κρατάει ο μεγαλοδύναμο. Μου κουρέστη. Λοιπόν, όπως ο ήλιος είναι απρόσιτος, κι όμως ο ήλιος, ο ήλιος ο απρόσιτος, είναι σύντροφός μας. Τον βλέπετε, στέλνει. Κιλοβάτ, αν μπορούσε ο άνθρωπος, ο εκμεταλλευτής άνθρωπος, ο απατεώνας άνθρωπος, το κάθρεμο άνθρωπος, το ρεμάλι ο άνθρωπος, ο Ιούδας ο άνθρωπος, αν μπορούσε να κατακτήσει τον ήλιο, και έκανε τον ήλιο δεή, πάει, χαθήκαμε. Χαθήκαμε αδέρφια μου, χαθήκαμε. Δωρεάν στον ήλιο. Αχάλιστε άνθρωπε, σκουλίκι της γης, βλαστημάς στον Χριστό που στέλνει τον ήλιο του κάθε μέρα και σε δερμένη τη ζωή. Μάλιστα, αχάριστος άνθρωπος. Ο ήλιος απρόσιτος κι όμως στέλνει σαν χτίνες του. Ταξιδεύουν, ταξιδεύουν και αγγίζουν. Κοιτάξτε το. Μια χτίνα αγγίζει το βασιλιά με την κορώνα του. Άλλη αχτίνα αγγίζει τον ψωμοζήτη που κάθεται σε μια γωνιά. Άλλη αχτίνα του αγγίζει το κάθκαλο του φιλοσόφου. Άλλη αχτίνα αγγίζει το κάθκαλο του ταπεινού ανθρώπου. Τη γυναίκα, τα παιδιά κατορθώνει ακόμα οι αχτίνες και περνάνε μέσα από τα κάγκια της φυλακής και φέρνουν χαράς, λευτεριάς, χαρίσματα στους φυλακισμένους μέσα. Παντού ήλιος, παντού ήλιος. Ζωγόνος, ο ζωγόνος χωρίς τον ήλιο. Και ουδείς αποκριβήσεται τη θέρμης αυτού. Και ουδείς αποκριβήσεται τη θέρμης αυτού. Κανείς λέει δεν μπορεί να γλιτώσει από τη θέρμη του ήλιου. Όπως λοιπόν ο ήλιος με τις αχτίνες του σκορπάει μια πλημμύρα, ένας ωκεανός, ένα ηλιόλουτρον. Λουόμεθα μέσα στις αχτίνες του ήλιου, κατά πρώην τρόπο και ο άνθρωπος είναι μέσα στο φως του Θεού. Κουλυμπάμε μέσα στο φως, το πνευματικό φως του Θεού. Αχτίνες, οι αχτίνες είναι το θαβόριον φως, το οποίο ήρθε πάνω από τον ουρανό και φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Μάλιστα, τον βλέπεις εκείνο τον ταπεινό της γης, τον αγράμματο, τον Μέγαν Αντώνιο που δεν ήξερε γράμματα, τον φώτισε το πνεύμα του Άγιον. Και έμαθε πολύ περισσότερα από ότι ήξερε ένας Πλάτωνας και Αριστοτέλης. Μάλιστα, φωτίζει πάντα άνθρωπον εις τον κόσμο. Και είναι η ουσία του Θεού, είναι απρόσιτος, αμέθεκτος, αλλά η ενέργεια του Θεού είναι μεθεκτέ, άκτιστε και μυστηριώδης ενέργεια που εγγίζουν ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ταύτα ως προς το φως του άκτιστον. Ενίκης, βιβλία ολόκληρα έγραψε. 400 χρόνια ήταν εχωμένα μες στο Άγιον Όρος. Θησαυρός ανεκτήμητος, ερεκοσμάκι, σκάβει στη γη να βρει τα πετρέλαια και τα διαμάντια και τα χρυσάφια. Κατάρα είναι αυτό. Αν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκιά, διότι μόλις αντιλήφθηκαν η Τουρκιά ότι έχουμε χρυσάφι στο Πάντιο και πετρέλαια, όχι η νική θησαυρή, όπου κλέφτε, διορίζει και κλέφτωση, αλλά πνευματική θησαυρή, η αθωνάτη, στις οποίες εγκαταλείψαμε για να ανοίξουμε ορυχεία και πετρέλαια και να γίνουμε έθνος καθόλου. Δεν υποτιμώ την αξία των υλικών αγαθών, αλλά κατηγορώ! Διότι παραπάνω από τα υλικά αγαθά εθέσαμε, παραπάνω από τα πνευματικά αγαθά εθέσαμε τα υλικά πράγματα και αντιστρέψαμε τον λόγο του Κυρίου. Λοιπόν, φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, λέγει ο κόσμος, το θαβόριο όρος. Φωτίζει πάντα άνθρωπον που βλέπουν οι ψυχές εκλεπτυγμένες. Μάλιστα, ενίκησε, νίκη υπερηφανή, μάτς πραγματικό, τώρα μένω στο Βορλάο, κατησχημένος πήρε ταράσα του.
και πήγε στον Πάπα κλαίοντας, και ο Πάπας τον έκανε επίσκοπο στην Καλαβρία, στον Ιέρακα της Καλαβρίας, και εκεί πέθανε. Ενίκησε, αλλά πώς ενίκησε? Γράψτε, αδέρφια μου, γράψτε. Αν είχα δικαίωμα, θα έγραφα πάνω στην Ακρόπολη με συνθήματα. Τι θα έγραφα? Πίστης, αγώνη, νίκη. Πίστης, αγώνη, νίκη. Πιστεύεις, θα αγωνιστείς. Και αγωνιστείς, θα νικήσεις. Αυτό το σύνθημα του Γρηγορίου του Παλαμά. Πίστης, ακράδαντος βράχος. Πίστης στην Παναγιά. Πίστης στον Χριστό. Πίστης στα μεγαλεία του Πνεύματος. Και αγωνίστηκε. Δεν έχει να πιστεύεις μόνο, να αγωνίζεσαι. Όσοι πιστεύουν αγωνίζονται. Δεν είναι δίκαιοι άνανδροι. Αγωνίζονται και αγωνίστηκε. 20 χρόνια. Αγωνίστηκε. Πώς το να περιγράψουμε τα μαρτύρια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Ενίκησε. Πρώτον, δια πολλών θλίψεων διημάσαι εθνή στη βασιλεία, και ως χρυσός έχουν αυτερεί ο εδοκίμας αυτός ο Κύριος, όπως το χρυσάφι το καθαρίζει μέσα στην μέσα. Ορφανός πεντάφαρμος έμεινε, μοναχός, ασκητής, παλαιστής, φιλόσοφος, της Αγίας Γραφής εραστής, της νυπτικής προσευχής, κήρυξη και εξάγγελος. Όλα αυτά τα είχε. Ενίκησε, επάλεξε. Τα μαρτύρια του εσυκοφαντήθη. Άμα κάθισω και λύσω και δεν κουνιέσαι καθόλου, σε λένε όλοι Άγιο. Άμα ξεμητήσεις όμως και βρεις, όχο, 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 όχο. Δέξε τα βόλια του διαόλου. Δέξε τα βόλια του διαόλου. Και δέχτη τα βόλια του διαόλου. Συκοφαντίες, ένας άλλος φίλος του Βαλάμ, γρηγορά στον λέγον. Τι είπε εναντίον, τι είπε εναντίον του Γρηγορίου Παλαμά δεν περιγράφεται. Αν σας έλεγα 20 επίθετα. 20 βρωμερά επίθετα εφόρτωσε στη ράχη του Γρηγορίου του Παλαμά. Θα φρίξετε, αδέρφια μου. Θα φρίξετε, αδέρφια μου. Βόρβορος, λάσπη. Του πέταξαν λάσπη στο Άγιον, το Πανάγιον πρόσωπό του. Η εχθρή της πίστεως. Και τον παρουσίασαν σαν ένα ελληνών και τρισάθλιον και κάθρομα και άξιον τιμωρίας και εκτελέσεως. Μία απολύστη. Είναι λόγος του Θεού. Ότι όποιος θέλει να κρατήσει την ρομφαία της πίστεως, όποιος θέλει να κρατήσει τη σημαία της Ορθοδοξίας και να πολεμήσει, θα δεχθεί τα βόλια του εχθρού και θα κληθεί με όλα τα επίθετα, τα βρωμερά και ακάθαρτα. Αλλά τα επίθετα αυτά είναι τα παράσημα του αγωνιστού. Και σε αυτούς τους ήρωας αρμόζει ο μακαρισμός του Χριστού. Μακάρι όταν ειδήσει εμάς και είπωση παν πονηρό νήμα ψευδόμενη ανέκαινε μου και το Ευαγγελίο μου. Τον επίκραναν πολύ, αλλά αυτός είχε προσκέφαλον αναπαύσεως τα λόγια του Χριστού. Μακάρι όταν ειδήσει εμάς και είπωση παν ρήμα ψευδόμενη. Υπηρήθη ακόμα. Πώς? Πήγαινε να τον δηλητηριάσουν. Στο Άγιο Αναστή, στο αυτό που ήταν, στο κελί του, μαζί με τους ασκητάς του, του έστειλαν οι εχθροί ένα γλύκισμα. Και μες στο γλύκισμα είχαν φαρμάκι. Και ήταν έτοιμη η συντροφή του να φάνε το γλύκισμα. Όχι, παιδιά μου, μη πλησιάστε. Φαξιμάδια, κρεμμύδια και ελιές. Μην το πλησιάσετε αυτό. Είναι φαρμάκι. Μπάλε δεν είναι δυνατόν. Από αγάπη μας το στείλανε. Όχι από αγάπη, από μίσος θα μας εξοντώσουν. Θα μας φαρμακέψουν σαν ποντίκια. Και επειδή επίθεντο αυτοί, παίρνει ο Άγιος ένα κομμάτι, το ρίχνει σε ένα στυλί που είχαν, σώψε μέσα στο στυλί. Και δηλητήριον ακόμα η Φράγκη, η μέθοδος του Πάπα, που δηλητηρίασε εκατομμύρια χιλιάδες ανθρώπων μέχρι σήμερα. Και έπειτα μας λένε να ενωθούμε με τους Πάπες Κώστη, που πάμε τους Ουνίτες αυτούς. Ον τρόπον επολέμησε ο Γρηγόριος ο Παλαμάς τον Ουνίτη, τον Βρέτο Ουνίτη, τον Βαλάμ. Έτσι και εμείς πρέπει να πολεμήσουμε τους Ουνίτες, οι οποίοι εδώ μέσα είναι ένα σύγκρο δικαιολογία. Και όπως ο Γρηγόριος ο Παλαμάς πεινάγκασε να φύγει από την Ελλάδα κατησχημένος ο Ουνίτης αυτός, έτσι και εμείς να σηκωθούμε ως μια ιερά επανάστασης από το Άγιο μέρος της πατρίδος, να φύγουν οι Ουνίτες, να μην μεγαλύσουν τον τόπο αυτών των Άγιων της Ορθοδοξίας μας. Λοιπόν, εσυκοφαντήθη, υπηλήθη, διαφαρμακεύσεως αυτός. Εγυρακίστη, πόσα χρόνια? Μετρήστε με τα δάχτυλά τους. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια μέσα στα ποντρούμια της Θεσσαλονίκης. Ω Αγία Ψυχή, αλλά μέσα από τα κάγκελα της φυλακής
εφώναζε σαν το Μέγα Βασίλειο και σαν το Χρυσόστομο και σαν τους Μεγάλους Πατέρας ότι δεν σαρνούμε Ορθοδοξία. Θα πεθάνω στις φυλακές για την Ορθοδοξία. 4 χρόνια και μόνον αυτό. Έφυγε από τις φυλακές, πήγε στην πόλη. Οι εχθροί τους ξεξήκωσαν, βρωμερή και ακάθαρτη πήγαν στην πόλη και σε ξήκωσαν τον Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη δεν ήθελε γιον, δεν ήθελε τον Άγιο του Θεού. Και έφυγε από Θεσσαλονίκη και έμεινα 2 χρόνια στη Λίμνο. Και ύστερα από 2 χρόνια μετανόησαν και τον πήρανε. Και πήγε μέσα στην πόλη και ύψε τα χέρια του τα ευλογημένα και είπε: Ειρήνη ημίν. Και μόνο αυτό. Τον έπιασαν εχμάλωτο ταξιδεύοντας προς την Κωνσταντινούπολη για έργο ιεραποστολικό. Συνελήφθη από αγαρινούς, από Τούρκους που τότε αρχίσαν και ξαπλώνανε και τον πήρανε δέσμιον. 2 χρόνια Προύσα, Εσχισεχήρα, Φιλοκαρχισάρ, Άγκυρα, παντού δεμένος, πεινασμένος. Έμενε εκεί. Και εκεί, κοντά στο Φιλοκαρχισάρ, σταμάτησε δακρυσμένος ο Άγιος και είπε ένα προφητεία του προφητεία. Πριν και προφήτης. Προφήτης. Τι είπε? Είπε ότι θα έρθει μια μέρα που και αυτοί οι αγαρινοί θα πιστεύσουν τον Χριστό. Και Έλληνες και Τούρκοι θα γίνουν ένα πράγμα. Γιατί όλοι θα πιστεύουν στον Χριστό. Είναι προφητεία του Γρηγοριού του Παλαμά. Και θα γίνει αυτό. Ως τις ημέρες μας. Διότι είμαστε αμαρτωλοί. Τα παιδιά μας θα σκοτωθούν. Τούρκοι και Έλληνες θα πιαστούν. Αίμα θα χυθεί. Το μοσχάρι θα κολυμπήσει μέσα στο αίμα. Αλλά θα έρθει η μέρα, αξία η μέρα, κατά την οποία και οι Τούρκοι θα γίνουν χριστιανοί και στην Αγία Σοφιά θα λειτουργήσουν μαζί. Προσδόξα της Αγίας Τριάδος. Θητεία. Προφήτευσε ακόμα κι άλλη προφητεία. Ήταν ακόμα ο Πάπας Πανίσχυρος που ταπείνωνε πρίγκιπας και βασιλείς και είπε: Πάπα, μη καυχάσαι. Σε λίγα χρόνια το βασίλειό σου σκορπίστηκε, θα διαιρεθεί. Με τα λίγα χρόνια, δεν περάσαν πολλά χρόνια και προσιάστηκε ο μεγάλος επαναστάτης ο Λούθυρος που διέλυσε την παπική αυτοκρατορία. Προφήτης ήταν. Και τώρα, πας άνθρωπος, αρχή, ακμή και τέλος. Πας άνθρωπος, αρχή, ακμή και τέλος. Ούτως είναι ο βίος ο ανθρώπινος. Αρχή του, η Κωνσταντινούπολη. Τέλος, Θεσσαλονίκη. Πλησιάζομαι. Πόλη συγκινημένη. Αναπνέει ο Άγιος Πατήρ τα τελευταία του στιγμάς. Κατάκοπος από τον αγώνα, εξυγκλημένος. Νύστης, προσευχής. Μόλις ανέπνε. Καθόλου το διάστημα, Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, ελέησε το δούλο σου. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, ελέησε το δούλο σου. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, ελέησε το δούλο σου. Σε σένα μάθηκαν οι γονείς μου, σε σένα πιστεύω. Τελευταία του λόγια. Ακούγονταν από τα χείλη του, μόλις ανέπνε, κατάκοπος. Ο αετός αυτός του πνεύματος, ο γίγας, ο νικητής. Ό,τι και αν πούμε είναι κατώτερο, ισοστάσιος του μεγάλου πατέρου. Μόλις ανέπνε με το χέρι του δείκνει επάνω τον ουρανό. Εις τα ουράνια. Αυτό το τέλος του Γρηγορίου, του Παλαμά, μου επιτρέψατε με αγαπητοί μου αδέρφια, να επιθυμίσω κι εγώ το τέλος ενός Αγίου Ανδρός της εποχής μας, της παλαιάς εποχής μας. Όπως απέθανε ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγον στα υπουράνια, πάνω στον ουρανό, στον τρίτον ουρανό, πόσο βέβαιος είναι ότι υπάρχει ήλιος και άσπρας, τόσο βέβαιος είναι ότι υπάρχει υπέρα από τάφος ζωή και μακαριώτης. Στα υπουράνια, όπως εκείνος έτσι και στις ημέρες μας. Ένας άλλος αγωνιστής του πνεύματος και λοιπά. Αυτά που βρέθηκα και εγώ κοντά εκεί στα τελευταία στιγμάς, ο Ευσέβιος Μαθιόπουλος, αποθνίσκοντας ο συγγραφέας του βιβλίου «Προορισμός του ανθρώπου», που το συνιστώ ιδιαιτέρως εις την αγάπη σας, «Προορισμός του ανθρώπου», αποθνίσκοντας ο πάτερ Ευσέβιος, γύρος πλέον και κοπιακός και λοιπά, έλεγε και αυτός τι έλεγε. Ομιλούσε μέχρι τελευταία στιγμή για τη βασιλεία των ουρανών. Ο Άγιοι, ο Πατέρες, ο διδάσκαλοι της Εκκλησίας που αποθάνατε με το άσμα αυτό της υπερανίου βασιλείας. Τώρα πλέον μόνο η επίγειος βασιλεία, εκεί τα παιδιά της Εκκλησίας. Αυτά αγαπητέ μου είχα να πω. Και τώρα από όλα αυτά θέλω να κρατήσετε ένα μόνο.
Ένα, σαν λουλούδι. Από τον κήπο αυτό το θαυμάσιο κήπο που λέγεται βίος του Αγίου Γρηγορίου του Παναγίου. Ποιο είναι το λουλούδι? Το λουλούδι είναι η προσευχή του. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον το σκότος μου. Σκότος, ναι σκότος. Αν ρίψεις μια ματιά στον εαυτόν σου, αν είσαι ειλικρινής άνθρωπος, ό,τι σκοτάδι υπάρχει μέσα μας. Ό,τι σκοτάδι υπάρχει μέσα μας. Σκότος η φιλαργυρία μας, σκότος η πλεονεξία μας, σκότος η πορνεία, σκότος η μοιχεία, σκότος όλα αυτά τα απέσια πάθη, σκότος, παιδιά του σκότος. Κι όπως εκεί στο Ατλαντικό ωκεανό, όταν προχωρήσουν τα υποβρύχια κάτω 5.000 μέτρα, βρίσκουν μέσα σκοτάδι, αδιάσπαστο σκοτάδι κάτω ωκεανή. Μην βλέπετε επιφάνεια, επιφάνεια φωτίζεται, αλλά προχωρήσει το Ατλαντικό ωκεανό μέσα. Όχι, σκότος, απέραν. Όπως τα βάθη του Ατλαντικού ωκεανού έχουν σκοτάδια, έτσι και η άρμος ύπαρξή μας σκότος, 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 σκότος. Το γνώθεις αυτό δεν το έχουμε. Σκοτάδι. Σκότος είναι ο εαυτός μας. Σκότος η οικογένειά μας. Σκότος η παιδεία. Πρώτα σχολιά. Πρώτα πανεπιστήμια που ανοίξαμε και στα μικρότερα χωριά ακόμα θα κάνω πανεπιστήμια. Πρώτα πανεπιστήμια. Πάλι σκοτάδι. Πάλι σκότος μέσα στην πατρίδα, διότι γνώρισαν τον Θεό άνθρωπο. Σκότος η παιδεία, σκότος η παιδεία, σκότος τα ζητήματα όλα μας μέσα στο σκοτάδι κολυμπάμε, σκότος τα πάμε. Και το σκοτάδι πυκνώνει. Αδέρφια μου, μπήκαμε στο μεγάλο σκοτάδι. Μπήκαμε στο μεγάλο σκοτάδι. Σκοτάδι. Ανοίξτε το Ευαγγέλιο, Μεγάλη Παρασκευή. Και σκότος έγινε το υπάσα τη γη, από ώρας έχτης έως ώρας ενάτης. Και σκότος έγινε το επάνω τη γη, από ώρας έχτης έως ενάτης. Τρεις ώρες το σκοτάδι. Γιατί, γιατί, γιατί εσταύρωσαν τον Χριστό. Και μετά το σκοτάδι εκείνο, και εμείς σκοτάδι έχουμε, ολόκληρος ο κόσμος. Κρίμα στη διπλωματία, κρίμα στους επιστήμονες, κρίμα. Μέσα στο σκοτάδι κολυμπούμε, κοντόφθαλμοι. Δεν βλέπουμε ένα στον άλλο που πηγαίνουμε και βαδίζουμε. Σαν τυφλοί, μέσα στο σκοτάδι βαδίζουμε. Σκοτάδι βαδίζουμε. Και το σκότος εκάλυψε την γη. Διότι αν μια φορά οι Εβραίοι σταυρώσαν τον Χριστό, εμείς χίλιες φορές, ένα εκατομμύριο φορές τον σταυρώνουμε εδώ στη γη της πατρίδας μας. Σκότος λοιπόν πάνω στη γη. Και μετά το σκότος. Εμένα ρωτάτε. Εμένα ρωτάτε. Όχι. Θέλω να σταματήσω. Μου έρχεται να κλάψω. Μου έρχεται να κλάψω. Και να κλάψω μαζί σου. Και δεν κλάψετε εσείς, θα κλάψουν οι πέτρες και τα βουνά και τα μνήματα. Και τα όρη. Και οι ποταμοί και οι τάφοι των ηρώων μας. Μου έρχεται να κλάψω. Και μετά το σκότος. Εμένα ρωτάτε. Διαβάστε. Σεισμός μέγασε για να δει. Και μετά το σκότος αυτό. Το προήμιο της διαφοράς. Τη διαφορά τη μεγάλη, σκότος, εκεί που διασκεδάσεις, εκεί που γλεντάς, εκεί που η Αθήνα έχει 3.000 δισκοτέξ και οριάζουν μικρή και μεγάλη, εκεί που δεν υπάρχει έννοια Θεού και βλαστημιάζει η Παναγιά και ο Χριστός, σεισμός θα γίνει μέγας, μέγας Θεέ μου. Μες στο σκοτάδι αυτό που ζούμε εμείς οι πιστοί που κρατούμε ένα κεράκι, μες στο σκοτάδι αυτό, ας πούμε και εμείς μαζί με τον Γρηγόριο τον Παλαμά. Κύριε, φώτισε το σκότος μας. Κύριε, φώτισε το σκότος μας. Κύριε, φώτισε το σκότος μας. Αυτή την προσευχή, αδελφοί μου, να κάνουμε για να σωθούμε από τα δυνάτα όποια έρχονται στην ανθρωπότητα. Διότι εσταυρώσαμε τον Χριστό των Εζωραίων, τον Υιόν της Παρθένου. Ον πέδε συνείτε και υπερυψούτε εις πάντα στους αιώνας. Αμήν.